Μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή. Στολτίδης, το σουτ και το γκολ. Θυσιάζουμε το 15, ο Στολτίδης. Η πρόβλημα στα δίχτυα, ένα εκπληκτικό ομολογουμένος γκολ. Βλέπετε και πάλι ο Γιωβάνοβος δίνει στο Στολτίδη, από πολύ μακριά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χαλκιά. Γιωβάνοβιτς, καλή εκτέλεση, κεφαλιά και το 2-0. Το 2-0 από το Στολτίδη. Κοιτάξτε εδώ στο replay, το Γιωβάνοβιτς. Και πάλι θα λέγαμε ότι η άμυνα του Ολυμπιακού συνελήφθη κοιμόμενη. Είχα μια αέρια μονομαχία και νικητής σε αυτή τη φάση ήταν ο Στολτίδης. Ο Άκης Στολτίδης στην εκτέλεση, 0-2 ο Ηρακλής μέσα σε 2 λεπτά. Ο Στολτίδης στην εκτέλεση του πέναλτι, 1-1 ο Ηρακλής. Παίζονται οι καθυστερήσεις, ο Στολτίδης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, κάνει το 2-1. Ο Ηρακλής προηγείται στο σκορ. Στις καθυστερήσεις βλέπετε που πανηγυρίζουν οι παίχτες του Ηρακλή Έξαλα μαζί με τους οπαδούς τους. Στο 7ο λεπτό. Τελικά όμως ο Στολτίδης σουτάρει και γκολ. 0-1. Μας διέψευσε ο Στολτίδης που πήρε την πρωτοβουλία και σούταρε ανοίγοντας το σκορ στο Ηράκλειο. Καλοκτυπημένο βγαίνει ο Κατεργιαννάκης και το 1-1. Το 1-1 από τον Στολτίδη ακριβώς στο 56ο λεπτό. Άφησε στον Αδαμίδη που επαναφέρει ο Κωνσταντίνο την κεφαλιά. Γίνεται το σούτ από τον Στολτίδη και είναι το 2-1. Ο Ηρακλής κάνει το 2-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς παιχτών και φιλάθλων. Βλέπετε και πάλι το γκολ του Ηρακλή. Ηρακλής Καλαμάτα 2-1. Σαμπουτζής προσπαθεί να αποφύγει τον Κότσιο, θα βγάλει και τη σέντρα, η κεφαλιά, γκολ. Να δούμε από ποιον είναι. Είναι από τον Στολτίδη νομίζω. 1-0 για τον Ηρακλή στο 59ο λεπτό. Καταπληκτικό το γκολ από τον Στολτίδη. Σέντρα από τον Σαμπουτζή, δείτε πέφτει ο Κωνσταντίνου και ο Στολτίδης. Ο Στολτίδης είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα. Όχι ο Φοφόγκα που πήρε την μπάλα, αλλά ο αρχηγός του Ηρακλή, ο Στολτίδης. Η μπάλα στην άλλη πλευρά από αυτή που πέφτει ο Μπεκιά και ο Ηρακλής ισοφαρίζει. Η την μπάλα περνάει, κάνει και τη σέντρα ο Στολτίδης, την κεφαλιά, γκολ! Γκολ εκπληκτικό στις καθυστερήσεις, το γκολ από τον Στολτίδη, από τον αρχηγό του Ηρακλή. Και αυτό που συμβαίνει στο Καφτατζόγλιο είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το γκολ της ισοφάρισης, έχει μπει ο κόσμος μέσα στο γήπεδο. Πρόκειται για λύτρωση. Μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος. Και ξανά η φάση, η σέντρα από το Χάγκαν. Δείτε το καταπληκτικό άλμα, την κεφαλιά και τον γκολ από τον Στολτίδη. Ένα γκολ με την υπογραφή του αρχηγού του Ηρακλή. Παλικαρίσιο, δείτε το άλμα και η κεφαλιά στην γωνία και το 1-1. Τώρα έχει βγει ο κόσμος και το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί. Είναι μικρό μπροστά στην εμφάνισή τους. Αυτό που φοβάται πάντως ο Γιωβάνοβιτς είναι η διάρκεια της. Το φάουλ. Βγαίνει ο Δέλιος, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 για τον Ηρακλή με σκόρερ τον αρχηγό του, τον Στολτίδη. Τραγικό λάθος από τον τερματοφύλακα του Άρη. Πάρει τη θέση του Φοφόγκα, εκτέλεσε ο Γκόνιας, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα από τον Στολτίδη και πάλι που με μία ακόμη κεφαλιά νικάει τον Δέλιο, 4-0. Για τον Ηρακλή στο 73ο λεπτό διαστάσεις τριάμβου να αντιδράσει σε αυτά τα 17 λεπτά που μένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ηρακλής 4-0 με το Στολτίδη. Γκόνια στο φάουλ. Μαλλιά, η μεγάλη ευκαιρία, ισοφάριση για τον Ηρακλή. Ισοφάριση για τον Ηρακλή, το 1-1. Ο βοηθός φεύγει, ο κόσμος διαμαρτύρεται, ο Στολτίδης πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Αυτός πρέπει να είναι με την τελική προβολή. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και αν είναι έτσι είναι το 5ο του γκολ φέτος.